Έφυγες πάλι, πάλι γύρισες. Πάλι μ' αγάπη, με πλημμύρισες. Είσαι εσύ το χαμόγελο μου. Είσαι εσύ κάθε όνειρό μου. Και σ' αγαπάω. Ευλογημένη ημέρα η σημερινή. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκες εσύ. Και έτσι μπορείς να μπεις στη ζωή μου και να τη φωτίσεις. Σήκω, μου πες να σε ξυπνήσω για να πας στη δουλειά σου. Σήκω, Ανδρέα μου, να πας στη δουλειά σου. Είναι αργά. Βρέσε με ρε, Τάκη. Τάκη. Μάλιστα. Τι έγινε, Αντωνιά? Ό,τι βλέπεις έγινε, εσύ γιατί είσαι έτσι. Πάω να ρίξω μια κανάτα νερό στον άλλο να ξυπνήσει. Νερό? Ναι, νερό! Εκείνος μου το ζήτησε. Μπροστά ήσουν, δεν ήσουν. Άστρο να μου τον άξιστο και με θυλίγω εγώ. Μπα και να μου τα ρίχνει μετά εμένα, με τίποτα. Αγάπη μου, χρόνια σου πολλά! Να. Να σε χαιρόμαστε, αγάπη μου. Λοιπόν, παιδιά, με συγχωρείτε τώρα. Πρέπει να πάω να του ρίξω λίγο νεράκι να ξυπνήσει και να ξαναρχούμε. Έτσι, με αυτό. Άστο να μου τον άξιστο. Να δει να το ρίξει, να δει να τον υπουγελώσει και στάπο. Τι έβαλε, παιδάκι μου, τρελάθηκες! Καθόλου, απλά ακολούθησα πιστά τις οδηγίες σου. Σου είπα μόνο να μου ρίξεις νερό! Ότι το πες, το πες και σου είπα, πρόσεχε τι λες. Και έδωσες εντολή να σε ξυπνήσει ο κόσμος να χαλάσει. Ω, Παναγία μου, πνευμονία θα πάθω, παγωμένο είναι αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, σφίγγει το δέρμα. Αχ, τι είναι αυτό, ποιο βλάκα θα πετάξει αυτά. Από εκεί θα μου πει και βλάκα. Εσύ το κάνει, βέβαια, εσύ τα συνηθίζει κάτι τέτοια. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Να σε καλά, βρε Ανδρέα, να σε καλά. Και εσύ να τη χαίρεσαι, ναι. Άδειο. Μάζεψε ένα παιδάκι μου, το είδαμε το εφέ, εντάξει. Γεια, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά... το μανάρι μου δεν λειτουργεί το πρωί. Το μανάρι σου λειτουργεί το βράδυ. Όλο αυτόν τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια, είχα ένα βάρος στο στήθος μου. Είχε γίνει μόνη μου πια. Κι εγώ το είδα. Κοίτα τη δώρα, πόσα πράγματα που βάλεις. Τώρα αισθάνομαι ότι αναπνέω καλύτερα. Ναι, βέβαια, λογικό είναι, μωρέ, γιατί... καταλάβαμε ότι η σχέση που είχαμε με τη Γαλάτια και τη δώρα δεν χάθηκε. Καλώς τα παλικάρια! Παπούς και μας θυμηθήκατε! Είπαμε να έρθουμε να πούμε ένα γεια και να φύγουμε. Α, εντάξει. Ήρθε η δώρα. Ωραία, μιλάς, πού είναι τώρα? Σαν τον έχει πάει. Θα έρθει όμως το βράδυ για τα γενέθλια. Ναι, τώρα πούμε γενέθλια. Πού είναι η τούρτα μου?
Δεν την έφερα τώρα για να είναι φρέσκια, αγάπη μου. Κατάλαβα. Την ξέχασε. Όχι, βέβαια. Σιγά που την ξέχασα. Θα σου φέρω μια τουρτάρα, μην ανησυχείς. Θα είναι σούπερ. Όταν μου μιλάς σαν να είμαι ειρηνούλα, τότε ανησυχώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πήγαμε. Στο καλό. Πάμε, πάμε. Την τούρτα. Μια τούρτα, μπαμ θα κάνει. Λες να την ξεχάσει την τούρτα. Όχι, μωρή, χαζό. Ο Αντώνης μου είχε πει πως αισθάνεται για σένα πολύ πριν το συζητήσετε. Μην νιώθεις άβολα. Δεν είναι και τόσο ολική αυτή η συζήτηση. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Και αυτό οφείλεται σε σένα. Ο Αντώνης είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει.